ένα πολύ ξεχωριστό, σπάνιο και παμπάλαιο έθιμο, αυτό της αρχιχρονιάς αναβιώνει κάθε τέτοια μέρα στην ΚΟ 1η Σεπτεμβρίου, αρχή της Ινδίκτου. Στην ΚΟ το πρωί της αρχιχρονιάς, γυναίκες και παιδιά σηκώνονται πριν βγει ο ήλιος και κατεβαίνουν στην παραλία, ρίχνοντας στη θάλασσα ματσάκια με καρπούς που φύλαγαν ένα χρόνο στο εικονοστάσι, με την ευχή να πάρει μαζί της όλα τα κακά. Το Λύκειο Ελληνίδων της ΚΟ, πιστό στις παραδόσεις, αναβίωσε και φέτος το πατροπαράδοτο αυτό έθιμο. Κυρία Φάκου, άλλη μια χρονιά εδώ αναβιώνεται το έθιμο της αρχιχρονιάς. Πείτε μας δύο λόγια για το συγκεκριμένο έθιμο. Ναι. Καλή σας μέρα, καλή αρχιχρονιά. Η 1η του Σεπτέμβρη θεωρείται ως 1η του χρόνου του εκκλησιαστικού έτους. Είναι η αρχή της Ινδίκτου, η αρχή του εκκλησιαστικού έτους. Το νησί μας χαιρετίζει τη μέρα αυτή με ένα παμπάλαιο έθιμο που έχει σχέση με καρπούς της γης, μια και ξεκινά και το γεωργικό έτος σήμερα. Συμβολίζει ο κάθε καρπός. Ναι. Έχουμε λοιπόν, παίρνουμε ένα ματσάκι από ρόδι που συμβολίζει την αυθονία, κόκκινο σταφύλι, τη χαρά, σκόρδο για τη βασκανία, ένα κλαδί ελιάς για την καρποφορία και ένα φύλλο από τον πλάτανο, του Ιπποκράτη συνήθως, που συμβολίζει τη μακροζωία. Είστε κάθε χρόνο 1η του Σεπτέμβρη εδώ, πόσα άτομα, τη βλέπουμε αρκετά άτομα από το Λύκειο Ελληνίδων να αναβιώνουν το έθιμο και μάλιστα βλέπουμε και μικρά παιδιά. Ναι, ναι, αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Κάθε χρόνο έρχονται και περισσότερα παιδιά, μαθαίνουν το έθιμο, το αγαπάνε. Είναι ένα από τα πιο προσφυλή έθιμα, δημοφιλή έθιμα στον κύκλο του χρόνου. Ίσως επειδή είναι η θάλασσα κοντά και όλα αυτά. Φτιάχνουμε λοιπόν τα ματσάκια αυτά από βραδείς. Τα φέρνουμε το πρωί με την ανατολή του ήλιου εδώ στη θάλασσα, μαζί με την παλιά αρμαθιά, με το παλιό ματσάκι που είχαμε φτιάξει την προηγούμενη χρονιά. Πετάμε το παλιό στη θάλασσα, κάνοντας μια ευχή να φύγουν όλα τα κακά του προηγούμενου χρόνου, να τα πάρει η θάλασσα μακριά. Το καινούργιο το βάζουμε στην ακροθαλασσιά να το χτυπήσει 40 κύματα και μαζεύουμε σε ένα κανατάκι στις χούφτες μας 40 κυματάκια, νερό από 40 κύματα. Επίσης μαζεύουμε και 40 άσπρα βοτσαλάκια. Όταν επιστρέφουμε στο σπίτι, πριν επιστρέψουμε, περνάμε και από τον πλάτανο του Ιπποκράτη, τον αγκαλιάζουμε για να πάρουμε τα χρόνια του, όπως λένε. Και παλαιότερα έλεγαν και το πάχος του, γιατί το πάχος ήταν ένδειξη κάλους. Πάμε στο σπίτι και βάζουμε αυτό το ματσάκι που το ονομάζουμε αρχιχρονιά στα εικονίσματα. Με το νερό που έχουμε μαζέψει, ραντίζουμε τις 4 γωνιές του σπιτιού και ρίχνουμε και τα βοτσαλάκια στις 4 γωνιές, που είναι για τη γλωσσοφαγιά. Κάποιοι πίνουν και λίγο νερό από το θαλασσινό, επειδή έχει μέσα αλάτι, έχει δύναμη, για να έχουν όλο το χρόνο κοντά, δίπλα τους στη θάλασσα. Το ματσάκι αυτό με τους καρπούς το φυλάσσουμε στο εικονοστάσι κάπου άλλο. Στο εικονοστάσι το φυλάσσουμε. Και μένει εκεί έναν χρόνο. Ένα χρόνο και τον επόμενο χρόνο το πετάμε και βουτάμε στο νερό το καινούριο. Πάντα και εσείς κάθε χρόνο, όπως όλες οι κυρίες του Λυκείου Ελληνίδων, εδώ στην παραλία, στην κλασική παραλία, που όλες οι κυρίες μαζεύετε φυσικά τους καρπούς και τα περνάτε από 40 κύματα. Μάλιστα, έτσι, από 40 κύματα, ένα έθιμο που τα διατηρεί το Λύκειο 50 χρόνια τώρα. 50 χρόνια, 50 χρόνια έχει το Λύκειο.
Λοιπόν, έχει καθιερωθεί πλέον από την Εκκλησία μετά το 313 μετά Χριστόν να γιορτάζεται η πρώτη του Σεπτέμβρη, ώστε σκεφτεί να είναι η πρωτοχρονιά πια, η πρώτη του Σεπτέμβρη. Ναι, πρωτοχρονιά. Πρωτοχρονιά. Και εγώ πρωτοχρονιά το γνώρισα. Ναι, σαν πρωτοχρονιά η πρώτη του Σεπτέμβρη. Και καθιερώθηκε πια. Στην εικόνα γιορτάζεται αυτή η μέρα μέχρι σήμερα. Οικό, σαν γεωργικό νησί, τη γιόρταζε αυτή την ημέρα με κάτι αγροτικά σύμβολα. Λοιπόν, οι νοικοκυρές πρωί-πρωί, πριν βγει ακόμα ο ήλιος, ξεκινούσαν κρατώντας στα χέρια τους δύο αρβαθιές. Μια παλιά που την είχαν κάνει την προηγούμενη χρονιά και μια καινούρια. Τα έπαιρναν λοιπόν, αφού τελείωνε αυτή όλη η διαδικασία, έπαιρναν την αρβαθιά που την έλεγαν αρχιχρονιά. Η αρβαθιά αυτή λέγεται αρχιχρονιά. Και πήγαιναν στο σπίτι. Πριν πάνε όμως στο σπίτι τους, περνούσαν από τον πλάτανο του Ιπποκράτη και τον αγκάλιαζαν για να πάρουν τα χρόνια του και το πάχος του. Βέβαια αυτό το έθιμο δεν έγινε. Βέβαια, όπως την πρώτη του Γενάρη, έτσι και στην πρώτη του Σεπτέμβρη, ισχύει το παλιό ποδαρικό. Το καλό ποδαρικό. Το καλό, δηλαδή το καλό. Να σου κάνει το ποδαρικό κάποιος που να είναι τυχερός, να πάει καλά η χρονιά. Δηλαδή όπως είναι την 1η του Γενάρη που είναι η 1η του χρόνου, έτσι και η 1η του Σεπτέμβρη, στην 1η του Σεπτέμβρη ισχύει το καλό ποδαρικό. Εσάς ποιος σας έκανε ποδαρικό, κύριε? Θα πάμε να κάνουμε τώρα εμείς, γιατί θα μπούμε πρώτες. Θα βάλω την κόρη μου να κάνει το καλό ποδαρικό. Ωραία, εύχομαι να είναι καλή αρχή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή αρχή χρονιά να έχουμε και να πάει καλά ο χρόνος. Από εδώ και έπειτα, αλλά το θεωρούσαν πλέον σαν αρχιχρονιά, σαν πρωτοχρονιά. Δυναμωμένες και Σεπτέμβρη. Το έθιμο αυτό γίνεται μόνο στην ΚΟ, ούτε στα χωριά. Μόνο στο νησί της ΚΟ. Ίσως έχει σχέση με τον πλάτανο του Ιπποκράτη, επειδή έπαιρναν φίλο από τον πλάτανο του Ιπποκράτη, αγκάλιαζαν τον πλάτανο. Και δεν μεταφέρθηκε δηλαδή σαν έθιμο σε άλλα χωριά. Σε κανένα χωριό, σε κανένα μέρος άλλο της Ελλάδος. Ούτε και στην Ελλάδα. Όχι, είναι αυθεντικά πλέον το έθιμο αυτό στην ΚΟ. Άρα φαντάζομαι ότι είναι και καταγεγραμμένο σαν έθιμο, το οποίο έχει ρίζες και το βρίσκουμε μόνο. Ρίζες από πολύ παλιά. Από πολύ παλιά.